Σήμερα είναι η έναρξη του 5ου Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας. Τι σημαίνει αυτό για μας το Δήμο? Ότι δίνουμε βήμα στους μικρούς μαθητές μας να παρουσιάσουν στον κόσμο, στους δημότες του Ηρακλείου, τα έργα τα οποία δούλεψαν όλη τη χρονιά στον περιορισμένο χώρο του γυμνασίου ή του λυκείου τους. Στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε και να υπερτονίσουμε κάθε καλλιτεχνική δημιουργία που έχουν κάνει οι μικροί μαθητές. Είναι ένας τρόπος εξωστρέφειας, να μπορέσουν να παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο έχουν και να το χαρούν όλοι οι δημότες μας, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους. Σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ, να το επεκτείνουμε την επόμενη χρονική περίοδο, την επόμενη ίσως σχολική χρονιά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εκπρόσωποι, ακόμα και από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, να παρουσιάσουν σπουδαίες δημιουργίες τους, ώστε ο κόσμος του Ηρακλείου να γίνει συμμετοχός σε όλα αυτά που διαδραματίζονται στα σχολεία με τη βοήθεια των εξαιρετικών εκπαιδευτικών που έχουμε. Για 5η χρονιά, εγώ το λέω ότι το σανίδι θα πάρει φωτιά. Και θυμήθηκα και τη φράση του Μερακλή, όταν το σκεφτόμουν αυτό στο σπίτι, ότι ο πολιτισμός είναι φωτιά. Είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, αν και εγώ προσωπικά, που είμαι η Αγγελική Ζαχαράτου και ήμουν επί πολλά χρόνια σε προγράμματα και δράσεις, φέτος ως αφιπηρετήσασα, εξακολουθώ να παραμένω σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη δημιουργική ομάδα του Δήμου, που δέχτηκε τα αιτήματα των σχολείων για να δείξουν στο κοινό αυτό που επί πολλούς μήνες, και αν θέλετε το πιστεύετε, κυρίως Σαββατοκύριακα, και αυτό είναι προς τιμή των μαθητών και των οικογενειών τους, καταθέτουν τον γκάματο, το μόχθο, στερούνται τα οικογενειακά τραπέζια, τις εκδρομές, για να δείξουν ότι το δημόσιο σχολείο αγκαλιάζει τις τέχνες, παρόλο που στις τέχνες δεν αφιερώνονται διδακτικές ώρες σχεδόν ανύπαρκτες, και επίσης ότι και οι εκπαιδευτικοί, πέρα από τα συγκεκριμένα καθήκοντα που όλοι τα ζήσαμε, προσφέρουν ως έμπειρες και έμπειροι πλέον, γιατί είναι το 5ο, αλλά και πολλά άλλες δράσεις που γίνονται παράλληλα στα σχολεία, το μεράκι τους, το χρόνο τους, την αγάπη τους και το πάθος τους και την τέχνη. Πρέπει πραγματικά από την καρδιά μας να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δείχνουν ποιο είναι, ποια είναι η φόδρα, ποια είναι η στόφα του δημόσιου σχολείου, ποιοι το κρατάνε όρθιο και ζωντανό και πόσο ενεργές είναι, πόσο ζωντανό, και το χειροκρότημα που εισπράττουν στο τέλος κάθε βραδιάς είναι νομίζω το πιο αδιάφεστη απόδειξη ότι τα πράγματα πραγματικά στην εκπαίδευση πρέπει να πηγαίνουν καλά και πηγαίνουν καλά, και είμαστε όλοι ευγνώμονες για αυτό που συντελείται εδώ. Τα παιδιά τα βοηθάει με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι αυτό που λέω πάλι, ότι είναι ο μικρός καλλιτέχνης ή ο μεγάλος, ο κρυφός καλλιτέχνης που κρύβουμε μέσα μας. Δεν το ξέρουμε. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό, υπάρχει, έχουμε και προγράμματα φέτος, τα σχολεία βγάζουν και επιμέρους προγράμματα. Καλούμε το ηρακλειώτικο κοινό, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, αλλά και κυρίως για τους δημότες και τις δημότησες της πόλης, να έρθουν να καμαρώσουν πραγματικά αυτό που λέμε τη νέα γενιά, το νέο αίμα της πόλης. Σήμερα, απόψε εδώ, ανοίγει την αυλαία του το 5ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ και πράγματι είναι μια πολύ σημαντική πολιτιστική εκδήλωση. Για ποιο λόγο? Γιατί τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν στο σανίδι όλη εκείνη τη διεργασία της ενσυναίσθησης καθ' όλη τη σχολική χρονιά που πέρασε. Και τι εννοώ? Ήρθαν σε επαφή με τους συμμαθητές τους, γνώρισε ο ένας τον άλλο καλύτερα, έμαθαν να σκέφτονται ως εμείς, έμαθαν να σέβονται τις ιδιαιτερότητες του άλλου, γνώρισαν τους καθηγητές που συμμετέχουν στη θεατρική, που οργάνωσαν τη θεατρική παράσταση, και γενικά έγιναν πιο όρημοι. Να λοιπόν, γιατί έχουμε χρέος όλοι εμείς ένθερμα να υποστηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ και να το κάνουμε όσο περνούν τα χρόνια να γιγαντώνεται. Γιατί πραγματικά είναι μία σύνδεση του πολιτισμού με την παιδεία και δείχνει ότι το σχολείο είναι ανοιχτό προς την κοινωνία και εμείς αυτό θέλουμε και
προς αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθούμε.